Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Είναι ξεκάθαρο ότι ζούμε πλέον το τέλος ενός μεγάλου πολέμου που συνέβη πολύ κοντά στην εξώθυρα της Ελλάδας. Στον πόλεμο αυτό διακινδυνεύτηκαν πολλά. Ένα είναι βέβαιο, ότι με το τέλος του τίποτε σχεδόν δεν είναι όπως ήταν πρώτα, δηλαδή πριν αρχίσει. Έχουμε νέους συσχετισμούς στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει και η Ελλάδα. Νέους συσχετισμούς, νέα δεδομένα, νέα ζητούμενα. Το κυρίως ζητούμενο. Ποιο θα είναι το νέο σύστημα ασφαλείας, το οποίο θα συγκροτηθεί στην περιοχή και θα αντικαταστήσει αυτό που υπήρχε. Και μέσα στο σύστημα αυτό, ποιος θα είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, ποιος της Σοβιετικής Ένωσης, ποιος ο ρόλος των Αραβικών χωρών, ποιος ο ρόλος της Τουρκίας, του Ισραήλ και βεβαίως της Ελλάδας. Και με αυτά τα δεδομένα και με αυτές τις προβλέψεις, τι πρέπει να κάνει η χώρα μας, η μικρή μας χώρα, για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο απέναντι στη νέα πραγματικότητα η οποία δημιουργείται. Σε αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε, αγαπητοί φίλοι, να απαντήσουμε απόψε. Καλέσαμε εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Τηλεόρασης 1 τρεις γνωστούς ανθρώπους. Καλέσαμε εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Τηλεόρασης 1 τρεις γνωστούς ανθρώπους, τρία δημόσια πρόσωπα που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους. Είναι ο κύριος Νίκος Μακρίδης, πρέσβης επί τιμή. Είναι ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία. Είναι επίσης και ο καθηγητής διεθνών σχέσεων του Παντιού Πανεπιστημίου και πρίτανη σήμερα του Παντιού Πανεπιστημίου, ο κύριος Δημήτριος Κόνστας. Κύριε, να σας καλωσορίσω. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να πάρουμε κάποιες εικόνες, να δούμε κάποιες εικόνες από το τέλος αυτού του μεγάλου πολέμου που τόσο ανησύχησε και την ελληνική κοινή γνώμη, δικαίως θα προσέθετα εγώ.